Αγαπητοί φίλοι, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο γύρω από το αγαπημένο μας θέμα, τη γαλλική καρτομαντία. Ονομάζομαι Κωνσταντίνος Δεσκιώτης, παρακολουθώ το κανάλι Κωνσταντίνος στο YouTube. Όσοι ενδιαφέρεστε για τη μέθοδο Λεπετή Λενορμάν, μπορείτε να μπείτε στην ιστοθέση cartomancy.goutsalon.com. Όσοι θέλετε λογαριασμό με ηλεκτρονική εφαρμογή Facebook, μπορείτε να μας βρείτε στην ομάδα Συστήματα Καρτομαντίας και σελίδα Χαρτομαντία Λενορμάν. Στο προηγούμενο βίντεο μιλήσαμε για τον Ετέλα και τη συνεισφορά του στην καρτομαντία και αναφέραμε το μαθητή του Ντοντουσέ. Ο Ντοντουσέ έχει γράψει ένα βιβλίο, το Science de Sin, δηλαδή οι επιστήμες των σημείων ή το ιατρικό του πνεύματος μέσω της χρήσης των καρτών. Αυτό το βιβλίο γράφει το 1804 πιθανότατα, γιατί υπάρχει και μια χρονολόγια το 1793 που δεν νομίζω να συνέβη κάτι τέτοιο. Ο Ντοντουσέ λοιπόν είναι ένας μαθητής του Ετέλα, ο οποίος δίδαξε μαζί με τον Ετέλα, το σύστημα Grand Ετέλα, είναι από τους πρώτους που έγραψε βιβλίο για το Grand Ετέλα και εξηγώντας κυρίως αυτό που βλέπουμε στην εικόνα και την επιλογή των αριθμών και τι νοήματα έχουν αυτοί οι αριθμοί σύμφωνα με τις θεωρίες του Ετέλα, οι οποίες έτσι είναι λίγο περίεργες, να πούμε, δεν μπορείς να τις καταλάβεις. Και αυτό που με ενδιαφέρει εμένα είναι, αφού από αυτό το κανάλι προβάλλω μια ιδανική και πολύ καλή εικόνα της καρτομαντίας, στηριζόμενη στη γνώση και στη τεκμηρίωση και στα όσα, στις δασκαλίες του κάθε συστήματος που παρουσιάζουμε και όχι στο τι νομίζει ο καθένας ή το τι λέει ο καθένας ή το τι πιστεύει ή το τι είναι διάσημο, δημοφιλές κτλ. Θέλω να σας πω ότι τον 17ο, τον 16ο, 17ο και τον 18ο αιώνα η καρτομαντία ήταν ένα σύστημα που προσπαθούσαν οι άνθρωποι μέσα από την επανάληψη και τα ήδη υπάρχοντα νοήματα που είχαν να δουν εάν αυτά ισχύουν, αν βγαίνουν. Δηλαδή με βάση την ανάδραση προσαρμόζαν ή προσθέτανε νέα νοήματα. Και συγκεκριμένα από τότε που Ετέλα ξεκίνησε αυτήν την αλλαγή στην καρτομαντία το 1770 και έπειτα και 1780 που ξεκινάει για τις κάρτες Ταρό και 1790 που έχουμε τον Grand Ετέλα σε κυκλοφορία, οι μαθητές του, δηλαδή από τον Ντοντουσέ και τον De La Salette, μετά τον Σιμπόν Μπλοκέλ, μετά με τη Λεμαρσάν, παίρνουν τα νοήματα τα αρχικά του δασκάλου τους και της εταιρείας Interpreted Societed Living to Thought που μελετούσαν το σύστημα Grand Ετέλα, τα επεκτείνουν, τα χρησιμοποιούν και βλέπουν αν αυτά που λένε ισχύουν και βγαίνουν. Έτσι έχουμε ένα τεκμηριωμένο σύστημα σε διάστημα ετών, ξέρω μέχρι το 1860, οπότε έγραψε Λεμαρσάν κάπου εκεί. Συνεπώς βλέπουμε ότι αυτό το σύστημα σε σειρά ετών δοκιμάζεται και αφού η Λεμαρσάν επαναλαμβάνει τα ίδια νοήματα με την Οσίνη και η Οσίνη τα ίδια νοήματα με αυτά που βρίσκουμε στον De La Salette, βλέπουμε λοιπόν ότι το σύστημα αυτό έχει μια διαδοχή, μια σειρά, μια τάξη, μια οργάνωση και μια κατανόηση από τους καρτομάτες που το χρησιμοποιούν. Αυτά που σας λέω, μόλον ότι ακούγονται λογικά, σε πολλά συστήματα καρτομαντίας στην σήμερα που είναι δημοφιλή, δεν γίνονται. Παράδειγμα, το Rider Waite Smith. Πολλοί συγγραφείς δεν έχουν καμία γνώση για κατανόηση του συστήματος του Waite και γράφουν δικά τους νοήματα. Έρχονται άλλοι συγγραφείς που λένε ότι όλοι όσοι ασχολούνται με αυτό το σύστημα έχουν δίκιο και άρα όλα τα νοήματα είναι σωστά. Και έτσι γεννιέται το χάος, η τρέλα, η παράνοια και η αποτυχία στην καρτομαντία. Καθώς ένας άνθρωπος ο οποίος θα πάρει να διαβάσει 4 βιβλία και τα 2 από τα 4 θα γράφουν τελείως διαφορετικές λέξεις, κλειδιά, νοήματα και περιγραφές των καρτών από τα 2 πρώτα, στο τέλος αυτός ο άνθρωπος θα παρατήσει ή θα οδηγηθεί, ξέρω εγώ, να δημιουργήσει ένα δικό του σύστημα που του ταιριάζει. Αυτά δεν συνέβαιναν τον 19ο αιώνα στη Γαλλία. Λοιπόν, ένα άλλο πράγμα που θέλω να μοιραστώ μαζί σας είναι ότι καθώς θα δείτε το ρίξιμο και η ερμηνεία, κυρίως η εφαρμογή της καρτομαντίας δηλαδή που κάνει εδώ τον Ντοντουσέ, αποδεικνύουν πως είχε πολύ ισχυρές καρτομαντικές δεξιότητες, δεξιότητες συνδυασμού των καρτών και των λέξεων κλειδιών, που σήμερα
Δεν μπορώ να πω ότι περισσότεροι καρτομάτες έχουν. Λοιπόν, είναι να ρίξουμε 7 καρτών. Θα σας πω πώς γίνεται. Από δεξιά προς τα αριστερά ή από αριστερά προς τα δεξιά, όπως θέλετε. Ερμηνεύουμε γραμμικά τις 4 πρώτες κάρτες και μετά τις καθρεπτίζουμε όλες μαζί. Η κεντρική κάρτα δεν καθρεπτίζεται, είναι τελική πρόταση. Και μετά από αυτό, αν υπάρχουν συνδυασμοί με κάποιες από αυτές τις κάρτες, λέμε και τους συνδυασμούς. Πολύ εύκολο. Αυτός είναι στάνταρ κλασικός αλγόριθμος ερμηνείας των συστημάτων του ETL που ξεκινάει από το Petit ETL. Λοιπόν, πάρτε ένα χαρτί και γράψτε τις λέξεις κλειδιά. Θα σας εμφανίσω και μια φωτογραφία με το ρίξιμο όπως το έχω αναπαράγει με το Grand ETL 2, γιατί δεν θα χρησιμοποιήσω το Grand ETL 1. Αλλά επειδή θα βγάλετε άκρη, πάρτε ένα χαρτί και γράψτε. Πρώτη κάρτα, λέξη κλειδί επιχείρηση, είναι 47 αντίστροφα. Δεύτερη κάρτα, λέξη κλειδί δίκη, είναι 31 αντίστροφα. Ή δεύτερη λέξη κλειδί που σας δίνω εγώ, καυγάδες. Τρίτη κάρτα, εξαπάτηση. Λέξη κλειδί εξαπάτηση είναι η κάρτα 69 αντίστροφα. Τέταρτη κάρτα, ποινές στο τέλος, είναι η κάρτα 33 αντίστροφα. Πέμπτη κάρτα, σοσιετέ, κοινότητα, οργάνωση, κάτι τέτοιο, είναι η 32 όρθια. Έκτη κάρτα, λέξη κλειδί ελπίδα, είναι 57 όρθια. Και έβδομη κάρτα, λέξη κλειδί ειλικρίνεια, είναι 41 αντίστροφα. Λοιπόν, τώρα που τα έχουμε όλα μαζί, πάμε να δούμε τι θα έλεγα εγώ. Η ερώτηση που κάνει ο άνθρωπος, είναι αληθινό ρίξιμο, ποιος είναι ο δεινός μου εχθρός ηθικά και φυσικά. Περίεργη ερώτηση, έτσι. Δεν μας όμως δούντουσε. Λοιπόν, οι πρώτες τέσσερις κάρτες λένε ότι μέσα στην επιχείρηση αυτή υπάρχουν διχογνωμίες ή αυτή η επιχείρηση θα δικαστεί, θα προχωρήσει δίκη για απάτη και θα της επιβληθεί μια ποινή. Αυτό είναι η πρώτη σειρά νοήματος. Η δεύτερη σειρά νοήματος λέει ότι σε αυτή την επιχείρηση υπάρχουν καυγάδες, υπάρχουν ένα σωρό απατεώνες και στο τέλος αυτοί θα τιμωρηθούν. Έτσι ερμηνεύσαμε γραμμικά. Πάμε να δούμε τους καθρεπτισμούς. Λοιπόν, η επιχείρηση αυτή έχει ένα καλό όνομα. Διάφοροι καυγάδες που γίνονται θα διαλευκάνουν την οποιαδήποτε υπόθεση, θα φέρουν ένα νέο αέρα σε αυτήν την επιχείρηση. Θα βρεθεί η ομάδα η οποία εξαπατά τον ερωτώντα και μέσα από αυτούς τους καυγάδες θα τους νιώσει και καλύτερα αφού θα τους διώξει και στο τέλος θα επιληθούν ποινές στο τέλος, άρα θα τους διώξει. Συνδυασμοί τώρα. Αυτός ο άνθρωπος έχει έναν εχθρό που του στείνει παγίδες και τον εξαπατά επιδέξια. Αυτό θα έλεγα εγώ ακολουθώντας τον αλγόριθμο. Συνεπώς βλέπουμε εδώ ότι αυτός έχει μια επιχείρηση. Μέσα στην επιχείρησή του υπάρχει μια ομάδα απατεώνων. Ομάδα, δεν είναι ένας. Αυτή η ομάδα του στείνει παγίδες. Όποιες κομπίνες κάνουν είναι δύσκολο να ανακαλυφθούν, αλλά στο τέλος θα ανακαλυφθούν και θα τους επιβληθούν αντίστοιχες ποινές, θα φύγουν και όλα θα λυθούν. Συνεπώς ορθώς αυτός έρχεται στον καρτομάτι. Ακούστε τώρα τι λέει ο Ντοντουσέ. Η Λιθιοδρός εμπιστεύτηκε μια εταιρεία ή μια ομάδα που θα τελείωνε την ανησυχία που νιώθεις. Ωστόσο, κάποιος παίζει με την καλοσύνη σου. Είναι ζηλόφθονη ξυπνάδα των απαραίτητων υπεκφυγών των δουλειών. Συνεπώς, μέσα στην επιχείρηση του λέει ότι υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων η οποία δεν σου απαντά με ειλικρίνεια και αποφεύγουν την όποια έρευνα κάνεις εσύ. Ακούστε τώρα, εδώ ξεκινάει η καρτομαντία. Έτσι η αδικία σε κρατά σε αναμονή. Εδώ ταιριάζει τις λέξεις κλειδιά δίκη και ελπίδα. Δεύτερος καθρεπτισμός. Η αδικία σε κρατά σε αναμονή. Δίκη και ελπίδα. Η εξαπάτηση κυριαρχεί στην εταιρεία. Η εξαπάτηση κυριαρχεί στην εταιρεία είναι εξαπάτηση και σοσιετέ. Ο τρίτος καθρεπτισμός. Και η κακή σου τύχη παραμένει. Οι ποινές. Ερμηνεύει την τελευταία κάρτα. Την κεντρική λοιπόν. Τον τελευταίο καθρεπτισμό. Απαντά τώρα στην ερώτηση. Πρέπει να φοβάσαι ηθικά. Παίρνει τώρα τις κάρτες όπως εμφανίζονται. Πολύ ειλικρίνεια. Άρα εδώ πρώτος καθρεπτισμός, επιχείρηση και ειλικρίνεια, πρέπει να φοβάσει την πολύ ειλικρίνεια.
Και φυσικά τις απάτες από το δόλο. Και εδώ είναι να τρελαίνεσαι. Απάτες από το δόλο. Έχει συνδύαση δίκη, καυγάδες, απάτη, εχθρός, απατεώνας με δεξιότητες. Και αφού συνδύασε όλες αυτές τις λέξεις κλειδιά, οδηγήθηκε στο απώλειες από δόλο. Δηλαδή του κάνουν δολιοφθορές και χαλάνε πράγματα επίτηδες, να το πούμε. Και αυτή είναι η απάντηση που δίνονται τους έξι. Συνεπώς βλέπουμε κάτι που συναντάμε και στην Petit Le Normand όταν είμαστε προχωρημένοι, ότι μερικές φορές δεν ακολουθούμε ακριβώς την ερμηνεία των κρατών, να την πάμε ένα-δύο σκαλιά αν μπορούμε παραπέρα και κάνουμε μια ερώτηση στον δέκτη να τον βοηθήσουμε να καταλάβει τι συμβαίνει. Εδώ το ίδιο έχει κάνει και ο Ντουσέ. Έχει πάρει όλο το ρίξιμο, γραμμικό, καθρεπτισμούς και συνδυασμούς, έχει παντρέψει τα νοήματα και έχει βγάλει άκρη και το απαντά συγκεκριμένα στην ερώτηση. Ποιος είναι ο εχθρός μου ηθικά και φυσικά. Και πάει σύμφωνα με τη σειρά. Πώς εμφανίζονται οι καθρεπτισμοί. Αυτό δείχνει φοβερές δεξιότητες καρτουμάντη. Όταν λοιπόν αυτά γίνονται σε αρχές του 19ου αιώνα, 1804, και οι άνθρωποι αυτοί δεν είχαν ούτε τις γνώσεις ούτε τα βιβλία που έχουμε εμείς σήμερα, αλλά ήξεραν ένα σύστημα τέλεια. Δουλεύανε με αυτό το σύστημα, ξέρανε πώς δουλεύει, ξέρανε τις λέξεις κλειδιά απ' έξω, ήταν εξοικειωμένοι με τις εικόνες. Αυτό είναι ένα ρίξιμο που ο ίδιος ο Ντουσέ δημιούργησε. Συνεπώς, βλέπουμε εδώ ένα πολύ προχωρημένο επίπεδο καρτομαντίας. Εύχομαι και εσείς που με παρακολουθείτε να πήρατε μία έμπνευση και να κατανοήσετε ότι η καρτομαντία πρέπει να φτάσει σε αυτό το επίπεδο και να βγαίνει αβίαστα, εύκολα. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι και όλες καλά. Γεια σας.